να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και για αυτές που πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον. Τα μέλη της Ένωσης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τις αρχές του καλοκαιριού που μας πέρασε, προβήκαν σε επίσκεψη τουλάχιστον σε 10 σχολικά συγκροτήματα για να διαπιστώσουν τυχώς ελλείψεις σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια. Στη συνέχεια, συντάξαμε τεχνική έκθεση 150 σελίδων με πλήρη φωτογραφική αποτύπωση και την κοινοποιήσαμε εκτός από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και σε μια σειρά από άλλες υπηρεσίες όπως επιθεώρηση, υγειονομικό, πυροσβεστική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τροχεία κτλ. Η γενική εικόνα που αποκομίσαμε είναι αυτή που περιμέναμε έτσι κι αλλιώς, όπου είναι και η άποψη του συνόλου των γονέων της πόλης μας. Δηλαδή ότι η κτηριακή υποδομή των σχολείων της πόλης μας βρίσκεται πολύ μακριά από τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε προβλήματα που αφορούν σε υγρασίες, ταράτσες, στέγες, αίθουσες και σε χώρους υγιεινής. Χώροι υγιεινής που έχουν ανακαινιστούν δεκαετίες, γεμάτη μούχλα, υγρασία, με καζανάκια τύπου Νιαγάρα, σπασμένα πλακάκια, πόρτες. Κτίρια άβαφα για πολλές δεκαετίες. Εκτεθειμένος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που είναι επικίνδυνος για ατυχήματα. Τύχη με πολλές ρογμές. Φθαρμένα δάπεδα με κίνδυνο ατυχημάτων και υποψία αμυάντου. Επικίνδυνα προάβλια με ανύπαρκτες αθλητικές υποδομές και υποδομές αναψυχής. Ρογμές από υγρασίες με κίνδυνο πτώσης οφάδων, σπασμένα μάρμαρα. Πρόσφατες εργασίες που ήδη έχουν έντονες αδικαιολόγητες θωρές. Ανύπαρκτες υποδομές για προσβασιμότητα αμαία, τουαλέτες που δεν λειτουργούν και άλλα πολλά. Φυσικά η Ένωση δεν βρεθήκαμε προεκπλήξεων. Την εικόνα αυτή τη γνωρίζουμε όλοι οι γονείς της πόλης μας. Δεκάδες φορές έχουν κάνει οι σύλλογοι γονέων παρεμβάσεις σε στελέχη του Δήμου. Δεν είμαστε σε θέση και ούτε θα θέλαμε να πούμε αν η παρούσα δημοτική αρχή έχει κάνει περισσότερα ή λιγότερα από τις προηγούμενες. Η κατάσταση των σχολείων μας είναι αποτέλεσμα των χρόνιων υποχρηματοδοτήσεων από όλους. Τα μικρά προβλήματα των κτηρίων δεν λύνονται ποτέ στην ώρα τους και μετά από χρόνια έχουν επιδεινωθεί και οικονομικά χρειάζονται πολλαπλάσια χρήματα. Φυσικά και δεν θεωρούμε επιτυχία να βάφονται μετά από 30 χρόνια σχολεία, να φτιάχνονται βεσέ αμαία που σε άλλες χώρες υπάρχουν δεκαετίες τώρα και να υπάρχουν ακόμα και χώροι υγιεινής 30 και 40 ετών. Προφανώς η εικόνα των σημερινών σχολείων είναι πολύ μακριά από τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας. Ακόμα και καινούργιες σχολικές μονάδες παρουσιάζουν αδικαιολόγητα προβλήματα. Εδώ και αρκετά χρόνια οι σύλλογοι γονέων έχουν επισημάνει σε κάθε ευκαιρία το πάγιο και δίκαιο αίτημά μας για τη δημιουργία μόνιμης υπηρεσίας αποκλειστικά για τα σχολεία, όπου εκτός των άλλων θα την αποτελούν και εργατοτεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων. Είμαστε βέβαιοι ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, το σύνολο των προβλημάτων θα αντιμετωπίζονται από την πρώτη στιγμή. Τα σχολεία μέσα σε διάστημα λίγων ετών θα συμμαζευτούν. Επιπλέον θα γίνονται και εργασίες που θα αναβαθμίζουν το σύνολο των σχολικών υποδομών και τέλος θα κοστίζουν και πολύ λιγότερα στο Δήμο. Τέλος, το επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε επιπλέον το θέμα μαζί με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας σε κοινή μας παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω αρχικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο στην προσπάθεια που γίνεται από την αρχή της χρονιάς, από τότε που εκλέχθηκε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, στον πρόεδρο τον Παύλο τον Χριστόπουλο, στην Αμαλία τη Μάλαμα, στον Γρηγόρη τον Οικονομόπουλο, στον Γιάννη τον Κολοβό και σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την εθελοντική προσπάθεια. Η Ένωση Γονέων προσπάθησε και προσπαθεί από την αρχή να υλοποιήσει ένα σχέδιο τέτοιο ώστε να βοηθήσει όλα αυτά τα πράγματα και τις ελλείψεις τέλος πάντων που υπάρχουν στα σχολεία και γενικά να αποφύγουμε κινδύνους, ατυχήματα που μπορούν να συμβούν σε αυτά. Ξεκινήσαμε με ένα σχεδιασμό ο οποίος, όπως είπε και ο Γρηγόρης, ήταν από τις αρχές του καλοκαιριού, προκειμένου να καταγράψουμε σε μικρό αριθμό σχολείων, σε πρώτη φάση, προβλήματα που υπάρχουν. Αυτά τα καταγράψαμε και τα αποστείλαμε σε αρκετές υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής, οι υπηρεσίες αυτές οι οποίες μας έχουν απαντήσει είναι μόνο η επιθεώρηση εργασίας
και τους ευχαριστούμε και για το ότι επισκεφθήκανε σχολεία και καταγράψανε και ήδη κάποια ζητήματα. Μας έχει απαντήσει η περιφέρεια, το τμήμα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Δεν έχουμε λάβει ακόμα καμία απάντηση από πλευράς του Δήμου. Ο Δήμος δεν μας έχει απαντήσει στο έγγραφο αυτό που έχουμε συντάξει. Φυσικά, από την ημερομηνία που υποβάλαμε το έγγραφο αυτό, το τεχνικό υπόμνημα, να το πούμε έτσι, γίνανε κάποιες ενέργειες από πλευράς του Δήμου προκειμένου να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Δεν έχει βελτιωθεί στο βαθμό που θέλουμε. Χρειάζεται αρκετός ακόμα, αρκετή δουλειά για τα σχολεία και εκτιμώ ότι τα επόμενα βήματα και γενικά αυτά που θα ακούσετε και στη συνέχεια είναι καθοριστικά για τη συνέχεια και την εξέλιξη υλοποίησης του αρχικού μας σχεδίου. Αυτό που θέλω να πω εγώ από την εικόνα που έχω, μιας και εγώ με τον Γρηγόρη τον Οικονομόπουλο ήμασταν αυτοί οι οποίοι καταγράψαμε από αυτό το μικρό αριθμό σχολείων τα ζητήματα, είναι ότι γενικά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Τα σχολεία έχουν σημαντικά προβλήματα. Πρέπει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο επόμενο διάστημα, στον επόμενο χρόνο, ένα μεγάλο μέρος από αυτά να λυθούν, καθώς υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι και για τους μαθητές, αλλά και για τον κόσμο που εργάζεται σε αυτά. Εκτιμώ ότι με καλή θέληση, προσπάθεια, επιμονή, όλοι θα βοηθήσουν και θα συμβάλλουν στο να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που θέλω επίσης να πω είναι ότι η συνεχιζόμενη προσπάθεια από όλους μας είναι εθελοντική. Η Ένωση Γονέων αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί περίπου 30.000 γονείς, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικό από πλευράς όλων να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη και να μπορέσουμε όλοι να βοηθήσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά. Στις 9 Δεκάτου του 2022 καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήσαμε στο Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο προτάσεις της Ένωσης για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας, υγιεινής και προσβασιμότητας στα σχολεία. Αξιότιμη Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμη Δήμαρχη, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Δημοτικοί Σύμβουλοι, έπειτα από μια σειρά επαφών με τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές σχολείων, την Αντιδήμαρχο Παιδείας, όλους τους συλλόγους γονέων και εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, και ύστερα από την ενδεικτική καταγραφή αναγκών, ζημιών και λήψεων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας, αλλά και τον τρόπο των τεχνικών παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στα σχολεία, καταλήγουμε και προτείνουμε τα εξής. 1. Συγκρότηση και δημιουργία δύο τεχνικών ομάδων, μία για την πρωτοβάθμια και άλλη μία για τη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, με τις παρακάτω ειδικότητες. Ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μαραγκό, ηλεκτροσυγκολητή, ηλεοχρωματιστή. Οι ομάδες αυτές θα είναι μόνιμες και θα έχουν ένα μόνιμο εργοδηγό υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος θα υπάγεται αποκλειστικά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή και θα είναι αποκλειστικά και μόνο για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαραίτητη είναι η καθημερινή του φυσική παρουσία στα σχολεία, επομένως θα γνωρίζει όλα τα προβλήματα και θα μπορεί να αντιμετωπίζει μια σειρά επεμβάσεων που είναι αναγκαίες και κυρίως θα γίνονται έγκαιρα. Με τον τρόπο αυτό το κόστος των εργασιών θα είναι μικρότερο, αφού όπως διαπιστώνεται καθημερινά ένα πρόβλημα, μια ζημιά, αντιμετωπίζεται καλύτερα στο αρχικό της στάδιο. Ο υπάλληλος θα έχει επικοινωνία με τους διευθυντές και με το ρόλο του επιστάτη θα καταγράφει στο βιβλίο συντήρησης του κάθε σχολείου ή ακόμα και ηλεκτρονικά όλες τις παρεμβάσεις, τις ημερομηνίες, εργατοώρες και φωτογραφικό υλικό πριν και μετά την επέμβαση των τεχνίτων, δημιουργώντας έτσι ένα αρχείο με όλα τα σχολεία και τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί. Δεύτερον, να δοθεί ένα σημαντικό ποσό σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή,
που θα καλύπτει άμεσα τα αιτήματα των σχολείων για τα τεχνικά προβλήματα, έτσι ώστε με τις τεχνικές ομάδες και έχοντας μια πραγματική εικόνα να μπορούν να πραγματοποιήσουν εργασίες και να αντιμετωπιστούν προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής, προκειμένου να απεφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα από ηλεκτροπληξία, πτώση σοβάδων, πτώση καγκελόπορτας κτλ. Στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και σε όλους τους εργαζόμενους της σχολικής κοινότητας. Τρίτον, με αίσθημα ικανοποίησης χαιρετίζουμε το γεγονός ότι για πρώτη φορά στο Δήμο μας ορίστηκε επί Δημαρχίας σας Αντιδήμαρχος Παιδείας. Μια θέση κέραιας ευθύνης με μεγάλο φόρτο ευθυνών, γι' αυτό και θεωρούμε πως το ιδανικό θα ήταν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ενός Αντιδημάρχου Παιδείας να αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα θέματα παιδείας της πόλης μας. Πιστεύουμε ότι αυτές οι προτάσεις μας, που είναι πάγια αιτήματα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, θα κάνει το Δήμο μας πρωτοποριακό και μέσω ενός πιλωτικού προγράμματος θα λύσει τα προβλήματα των σχολείων του Δήμου μας, που είναι χρόνια και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ακόμη θεωρούμε ότι δημιουργώντας τις μόνιμες τεχνικές ομάδες με τη στελέχωση εργατών όλων των ειδικοτήτων που προαναφέραμε, η συντήρηση των σχολείων θα γίνεται με μικρότερο κόστος, αφού θα υπάρχει άμεση βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών στο αρχικό τους στάδιο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο Δήμος μας, υλοποιώντας τις προτάσεις της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, θα αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα που απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού του Δήμου μας. Αξιότιμε Δήμαρχε, αναγνωρίζουμε την ευαισθησία που έχετε σε θέματα που αφορούν τα παιδιά μας και τις σχολικές μονάδες της πόλης μας, καθώς και την προσπάθεια που καταβάλλετε για την επίλυση των τεχνικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν, και είμαστε σίγουροι ότι θα δείτε με θετικό πρόσημο την πρότασή μας. Να αναφέρουμε ότι η πρόταση αυτή έχει φυσικά τις υπογραφές, τις απαιτούμενες υπογραφές, και γι' αυτό κατατέθηκε και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθεί. Ένα κομμάτι των δράσεων το οποίο έτρεξε για το σχολικό έτος 22-23 η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων της Καλαμάτας αφορούσε το κομμάτι κυκλοφοριακής αγωγής, ο ένας πυλώνας και ο άλλος ήταν η εκπαίδευση των σχολικών τροχονόμων. Κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι όλα αυτά είχαν αδρανήσει λόγω του COVID και μαζί με το Δήμο ξεκινήσαμε το πρώτο σκέλος που ήταν η εκπαίδευση των σχολικών τροχονόμων, γιατί αυτοί δεν είναι μόνιμοι, αλλάζουν. Τους καλέσαμε μαζί με την πρωτοβάθμια από τον κύριο Κλάδη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και με τη συμβολή της τροχέας της κυρίας Διαμάντος, το επώνυμο δεν θυμάμαι, και του Ανδρίτσου, της κυρίας Ανδρίτσου και τον κύριο αστυνόμο, τον κύριο Αντωνόπουλο, περάσαν ένα σεμινάριο εκπαίδευσης θεωρητικό και πρακτικό. Το ένα κομμάτι ήταν αυτό. Το δεύτερο κομμάτι ήταν η κυκλοφοριακή αγωγή, η οποία ξεκίνησε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα σχολεία του Δημοτικού δηλαδή, που όντως υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τους διευθυντές. Σχεδόν ανά εβδομάδα καλύπτουν δύο σχολεία η τροχέα, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει, γιατί έχει και άλλες πολλές αρμοδιότητες. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκεί. Τα παιδιά αυτά πάλι γύρω στη μία μισή ώρα είχαν ένα θεωρητικό κομμάτι από την κυρία Ανδρίτσου μαζί με κάποια συνάδελφό της, η οποία έχει αναλάβει αυτό το θέμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε πρακτικό κομμάτι βγαίνουμε στο δρόμο, στη διάβαση, ώστε βιωματικά να καταλάβουν όλα αυτά που λέμε. Είναι κάτι το οποίο το αγκαλιάσανε, το αφομοιώσανε και το είδαμε και τις επόμενες μέρες ότι τα παιδάκια αυτά άρχισαν να λειτουργούν σε όλα αυτά που τους αναφέρανε. Άλλο ένα κομμάτι που είχαμε θίξει με τα παιδιά όταν πήγαμε στην τροχέα, στην υποδιεύθυνση αστυνομίας μάλλον, το ένα ήταν τροχέα και το άλλο ήταν στο τμήμα ασφάλειας, όπου τους παρακαλέσαμε να γίνει κάποιες παρουσιάσεις στα λύκεια για τις ουσίες που υπάρχουν των ναρκωτικών. Αυτό τώρα ξεκίνησε και αυτό να τρέχει. Το πρώτο σχολείο που ήταν το τέταρτο λύκειο, το οποίο μάλιστα έγινε πρόσφατα, τους παρουσιάσανε ποιες είναι οι ουσίες, ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι επιπτώσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ αρνητικές. Είδαμε ότι τα παιδιά αυτό δώσανε μεγάλη βάση, το καταλάβανε. Αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε είναι να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι σχολικές μονάδες και να προσπαθήσουν να έρθουν σε επικοινωνία με το τμήμα ασφάλειας,
ώστε να τρέξει και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο αγγίζει τα παιδιά μας.